Το σχέδιο ανέγερσης του μεγάλου παγκόσμιου ποντιακού ελληνισμού σουρμένων, το χώρο δηλαδή που θα στεγάσει τον πολιτισμό των ποντίων και θα κρατήσει ζωντανά τα ήθη και τα έθιμά τους, παρουσιάζεται αυτή την ώρα στο Ελληνικό. Είναι η Κάτια Φωτιάδου εκεί που θα μας πει περισσότερα. Κάτια. 100 χρόνια από τη μικρασιατική καταστροφή, από την καταστροφή της Σμύρνης και 100 χρόνια που οι Έλληνες του Πόντου από τα Σούρμενα και την ιστορική Αργυρούπολη εγκατέλειψαν τις πατρογονικές εστίες τους και ακολούθησαν τον δρόμο της προσφυγιάς, ερχόμενοι εδώ στον χώρο του Ελληνικού με τα λιγοστά υπάρχοντά τους και τις ιερές εικόνες τους. 100 χρόνια λοιπόν από το 1922, σήμερα εδώ παρουσιάζεται το σχέδιο ανασυγκρότησης, το σχέδιο ανέγερσης του μεγάλου του παγκόσμιου ποντιακού πολιτισμού που φιλοδοξεί να γίνει κυβωτός του ποντιακού πολιτισμού, το μέρος, το υπερσύγχρονο αυτό κτίριο, το οποίο θα στεγάσει τις προσφυγικές μνήμες, τα όνειρα και τις ελπίδες των πανταχού ποντίων. Ο συνδετικός κρίκος που θα συνδέσει τον ποντιακό ελληνισμό σε όλη τη γη φιλοδοξεί να γίνει αυτό το κτίριο, το οποίο θα στεγαστεί σε ένα κοινοφελές οικόπεδο που παραχώρησε η ελληνική κυβέρνηση με δαπάνηξη ολοκλήρου του Σπύρου Λάτση, του βασικού μετόχου της εταιρείας Lambda Development. Φιλοδοξεί να πραγματοποιηθεί και να ολοκληρωθεί τα επόμενα 3 χρόνια. Ένα κτίριο, από όπου μπορείτε να δείτε και στα πλάνα τα οποία έχουμε, θα προσομοιάζει στην Ιερά Μονή της Παναγίας στο Σουμελά. Μπροστά θα υπάρχει ένας στρογγυλός χώρος, μια στρογγυλή πλατεία, η πλατεία του χορού που θα θυμίσει που πυρίχει ο χορό. Ενώ θα υπάρχει και ένα κενό που θα θυμίζει το κενό που άφησαν οι 353 αδικοχαμένες ψυχές των ποντίων Ελλήνων. Είναι ένα, μια εκδήλωση την οποία τίμησε με την παρουσία της η πρόεδρος της Δημοκρατίας. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε η πρόεδρος της Δημοκρατίας, η κυρία Κατερίνα Σακελαροπούλου. Προσπάθειες βίαιου εξισλαμισμού και ανίποτη βαρβαρότητα τους ξερίζωσε από τις πατρογονικές εστίες τους και τους έφερε στο δρόμο της προσφυγιάς, είναι ανεπούλωτο τραύμα. Ο άνθρωπος έχει ρίζες και όταν τις κόψουν πονεί, έλεγε ένας άλλος πρόσφυγας. Ο Γιώργος Εφέρης.